Ανοίγει την 3η 31 Οκτωβρίου η πλατφόρμα για τα 2.800 κενά που υπάρχουν στην εκπαίδευση, όπως ανέφερε η Φυπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνα Μιχαηλίδου. Όπω είπε, στη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα μπορούν να μπουν εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται και να δηλώσουν θέση προτίμηση. Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι θα μάθουν με SMS σε ποια σχολεία θα τοποθετηθούν και έω την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου θα έχουν τοποθετηθεί στι θέσει του για να κλείσει αυτό το κενό. Έω την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου κλείνουν για την φετινή χρονιά τα κένα στα σχολεία. Θα έχουν τοποθετηθεί όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα δηλώσουν διαθεσιμότητα και θέση για την οποία ενδιαφέρονται προσέθεσε. Σχετικά με τη διαδικασία των προσλήψεων των εκπαιδευτικών στο Δημόσιο, η Υφυπουργό Παιδεία σημείωσε πως και στα επόμενα χρόνια θα γίνει με τη γνωστή μοριοδότηση του ΑΣΕΠ χωρί διαγωνισμό, ταυτόχρονα με την έναρξη διαλόγου με του φορείς των εκπαιδευτικών.